Με τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό, στην πρώτη του εμφάνιση. Αυτά παίζουν ρόλο περισσότερο για μας, για εσάς, Υπουργέ, που έχετε μέσα στα νοσοκομεία μεγαλώσει και έχετε δώσει την ψυχή σας, γιατί και εσείς από εκεί προέρχεστε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις προσλήψεις και μας είπατε για την εξάμενη παράταση για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Να μας πείτε τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι τα φαρμακεία. Βγάλατε μια κοινή υπουργική απόφαση. Μπορούμε, κύριε Μπεσίμ, να δούμε και την κάρτα, να μας εξηγήσει ο Υπουργός τι προβλέπει αυτή η απόφασή σας για τα φαρμακεία. Και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα θέσουμε. Για πείτε μας λίγο για τα φαρμακεία, τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε ότι, όχι, εδώ είναι οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες. Δεν είναι η κάρτα αυτή, παιδιά, για τα φαρμακεία σας είπα. Ελάτε να τη διορθώσουμε. Υπουργέ, πείτε μας για τα φαρμακεία, την απόφαση. Κύριε Χασαπόπουλε, με βάση τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους δανειστές και με βάση τον νόμο τον 4336, είχαμε την υποχρέωση να εκδώσουμε μία υπουργική απόφαση η οποία να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο φαρμακείο. Άρα το πλαίσιο ήταν δεδομένο. Αυτό που επιδιώξαμε και θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε είναι αυτή η απελευθέρωση να είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη. Να μην είναι μια ανεξέλεγκτη άλωση της αγοράς φαρμάκου από επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν έχουν σχέση με τον χώρο του φαρμακείου κλπ. Η αλλαγή που γίνεται βεβαίως είναι ότι πλέον άδεια ίδρυσης φαρμακείου μπορεί να πάρει και ένας μη φαρμακοποιός. Όμως με την προϋπόθεση ότι θα συσταθεί ΕΠΕ, στην οποία θα έχει κατελάχιστο 20% ποσοστό συμμετοχής ο φαρμακοποιός. Άρα αυτό σημαίνει ΑΕ μπορεί. Όχι ΑΕ. Μόνο ΕΠΕ. Μόνο ΕΠΕ, ακριβώς για να αποτρέψουμε την παρέμβαση ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων. Και να ακυρώσετε αυτό που λένε οι φαρμακοποιοί, ότι καρτέλ μεγάλα ακριβώς θα αλώσουν το χώρο λοιπόν του φαρμακείου. Κοιτάξτε, να έχει εικόνα και ο πολίτης. Όσον αφορά τα σημερινά φαρμακεία, δεν αλλάζει τίποτα. Τα φαρμακεία αυτά παραμένουν με την όποια νομική μορφή έχουν, είτε ατομική επιχείρηση, είτε ομόρφη εταιρεία κλπ. Δεν επίκειται κάποιο κύμα δημιουργίας νέων φαρμακείων, διότι πολύ απλά παραμένουν τα πληθυσμιακά κριτήρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ανά χίλιους κατοίκους μπορεί να ιδρυθεί ένα φαρμακείο. Ήδη η φαρμακευτική αγορά από αυτή την άποψη είναι κορεσμένη σε μεγάλο βαθμό στη χώρα μας. Υπάρχει υπερπληθώρα φαρμακείων και σωστά, διότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και η γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα της χώρας. Και υπάρχει το πολύ θετικό στοιχείο ότι ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές πλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση των ανθρώπων στο φάρμακο. Επειδή οι φαρμακοποιοί διάφοροι έχουν χρέη, ναι, όπως όλοι οι επιχειρηματίες. Ακριβώς. Μπορεί να βρεθεί κάποιος. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Να πάρει την άδεια αυτός του κίνδυνος, είναι και να μαζέψει τις άδειες. Κύριε Χασαπόπουλο, αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος δηλαδή είναι να, επειδή ακριβώς υπάρχουν στα όρια της ασφυξίας και της επιβίωσης πάρα πολλά φαρμακεία, να εξωθηθούν κάποιοι φαρμακοποιοί να πουλήσουν τις άδειές τους και να υπάρξει μια τέτοια τύπου παρέμβαση. Όμως, πρώτον, έχουμε βάλει όριο στον αριθμό των αδειών. Είναι 5 για το 2020. Άρα, ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει μέχρι 5 άδειες φαρμακείου, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά μέχρι το 20, σε maximum 10 πανελλαδικά. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι πανελλαδικά. Με αυτόν τον αριθμό αντιλαμβάνεστε ότι δεν στοιχειοθετείται ο κίνδυνος παρέμβασης ολιγοπωλιακής στην αγορά. Τώρα, νομίζω όμως ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι για μας, το στοίχημα είναι να ομαλοποιήσουμε τις πληρωμές μέσα από μια κανονικότητα στην ροή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας προς τον ΕΟΠΗ, να αποκτήσει την ικανότητα ο ΕΟΠΗ να είναι πιο εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στους παρόχους. Ερώτημα. Και νομίζω ότι αυτό θα άρει το κλίμα ασφυξίας οικονομικής που έχουν σήμερα στα φαρμακεία. Αυτή η απόφαση που υπογράψατε είναι, δεν θα μας ζητήσει κάτι άλλο το κουαρτέτο, όχι, η Τρόικα. Όσον είναι σύμφωνοι με αυτά. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτό τους ικανοποιεί ως προς το άνοιγμα του επαγγέλματος. Βεβαίως. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα πληθυσμιακά κριτήρια. Βεβαίως. Αυτό είναι, θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι ένα προαπαιτούμενο που υλοποιήθηκε. Μάλιστα. Ερώτημα, Υπουργέ. Παρακαλώ. Οι φαρμακοποιοί λένε, αν εγώ έχω μία offshore, η οποία είναι αλλού, μπορώ να πάρω 5 άδειες ή 10 άδειες φαρμακείων. Κοιτάξτε, θεωρητικοί κίνδυνοι υπάρχουν. Με άλλη μορφή
με παρένθετα πρόσωπα κλπ. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Να σας πω κάτι, κύριε Χασαπόπουλε. Εδώ και ξέρετε πολύ καλά ότι η απελευθέρωση σε αυτό το κομμάτι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Έχει καταργηθεί η απόσταση ανάμεσα στα φαρμακεία που υπήρχε παλιά. Έχει καταργηθεί το ελάχιστο ευαδόν. Έχει απελευθερωθεί το ωράριο. Έχουν επιτραπεί πολλαπλές άδειες στους φαρμακοποιούς. Και όμως, παρότι υπήρξαν αυτές οι αλλαγές, δεν είδαμε μία τέτοια τάση καθετοποίησης. Μέσα στην απόφασή σας, ναι, ότι αυτό που λένε οι φαρμακοποιοί, ότι με offshore εταιρεία να μην εμπορεί κάποιος. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε δικλείδες ασφαλείας. Και νομίζουμε ότι με αυτές τις δικλείδες ασφαλείας το περιβάλλον αυτό είναι σχετικά ασφαλές. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι σε διαρκή, ας πούμε, θα υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια τροποποίηση. Καταρχήν, υπάρχουν κενά στη φαρμακευτική νομοθεσία τώρα πια που αφορά τα φαρμακεία, τα οποία θέλουμε να τα καλύψουμε. Θα χρειαστούν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Έχουμε πει και στους φαρμακοποιούς ότι είμαστε ανοιχτοί να έχουμε μια ομάδα εργασίας για να δούμε από κοινού τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε όσο μπορούμε περισσότερο να διασφαλίσουμε κυρίως τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο και βεβαίως και την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς. Και κάτι άλλο όσον αφορά τα μη φαρμακευτικά, δηλαδή τα παραϊατρικά που λέμε, βιταμίνες, συμπληρώματα κλπ. Αυτά έχουν αρχίσει να πωλούνται και εκτός φαρμακείου. Εγώ, ας πούμε, που πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω, βλέπω ότι υπάρχει ένα ράφι που είναι γεμάτο βιταμίνες. Αυτή είναι η επόμενη ουρά, κύριε Τάκη, που υπάρχει όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, έχουμε πει στη συμφωνία ότι το κομμάτι των μη συφά θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο. Είναι ανοιχτό θέμα. Και η κατεύθυνση προς τα πού είναι, κατεύθυνση, το να επιτρέψετε να πωλούνται. Η κατεύθυνση, η απέτηση είναι να απελευθερωθεί και αυτή η αγορά και να φύγει, φύγει από το χώρο του φαρμακείου. Το βλέπετε θετικά αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Που εκεί όντως υπάρχουν ζητήματα δημόσιας υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι ένας μεγάλος όγκος των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι φάρμακα που απλώς δεν αποζημιώνονται. Και άρα πρέπει να διατίθενται από το φαρμακείο και σε συνεργασία με τον ΕΟΦ θα ξαναδούμε τη λίστα αυτή, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα τα οποία πραγματικά χρειάζεται επίβλεψη να πωλούνται στο φαρμακείο. Τα υπόλοιπα όμως είστε στην κατεύθυνση. Κοιτάξτε, και στον δρόμο του να πωλούνται και εκτός. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Με ποιο βηματισμό και με ποιους όρους είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Μέχρι το 16 αυτό. Αυτό πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, είναι. Άρα τα μη συφά θα ανοίξουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιθανότατα και μέχρι το τέλος του χρόνου. Το έχουμε μεταθέσει χρονικά, αλλά θα είναι. Όχι, αυτό θέλω. Θα υπάρχει αυτή η εικόνα του ιδιαίτερου ραφιού ή ενδεχομένως και ενός φαρμακοποιού που θα είναι στο σούπερ μάρκετ ή απλά θα είναι μια γωνιά που θα πουλά βιταμίνες και διάφορα τέτοια σκευάσματα. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν συζητηθεί. Κατά την άποψή μας θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτονοήτως να υπάρχει παρουσία επιστήμονα φαρμακοποιού υπεύθυνου, ας πούμε, για αυτή την λειτουργία. Να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Εσείς στην Κρήτη δεν εκλέγεστε, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, λοιπόν, για να μπούμε για άλλη περιοχή, είναι 4 νομοί. Και εγώ έχω μια εταιρεία που έχω, ας πούμε, 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, ένα σούπερ μάρκετ. Από αυτές τις αλυσίδες που υπάρχουν στην περιφέρεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκεί, λοιπόν, θέλω να ανοίξω εγώ μέσα στο σούπερ μάρκετ, που είναι μεγάλο, ένα κομμάτι το οποίο είναι φαρμακείο. Μπορώ να πάρω 4 φαρμακοποιούς σε έναν σε κάθε νομό, σε κάθε σούπερ μάρκετ, να το βάλω μέσα και να έχει ένα φαρμακείο μέσα στο σούπερ μάρκετ? Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφείς περιορισμοί για αυτή τη δυνατότητα. Εμείς, δηλαδή, μια αλυσίδα, καταλάβατε τι θέλω να πω. Φυσικά, φυσικά. Αλλά σας λέω, η απέτηση. Και εδώ υπάρχει και μια, ας πούμε, επιτρέψτε να πω, μια ιδεολογική αιμονή από την πλευρά του ΟΣΑ κυρίως, γιατί αυτό είναι η υλοποίηση της εργαλειοθήκης ένα του ΟΣΑ περί απελευθέρωσης των κλειστών υποτίθεται επαγγελμάτων κλπ. Εμείς η αίσθησή μας είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν έχουν το προσδοκόμενο αναπτυξιακό όφελος όπως διατείνεται το ΔΝΤΟΥ και ΟΣΑ. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και τη διεθνή εμπειρία και τη βιβλιογραφία και την τεκμηρίωση που υπάρχει, έτσι ώστε να αντικρούμε αυτά τα επιχειρήματα. Στο κομμάτι αυτό των μη φαρμάκων, έτσι, των μη συνταγογραφούμενων. Δεν λέμε μη φαρμάκου. Λέμε κανονικό φαρμακείο. Κανονικό φαρμακείο. Κανονικό φαρμακείο, λέω. Κανονικό φαρμακείο. Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν το συζητάω. Αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί. Κοιτάξτε, το φαρμακείο επιτελεί και ένα κοινωνικό ρόλο.
Και αυτό το αναγνωρίζουμε. Σήμερα, ειδικά σε ένα σύστημα με αποδιοργανωμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα, αρκετές υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα παρέχονται σήμερα στο φαρμακείο. Και ο φαρμακοποιός επιτελεί ένα ρόλο ευρύτερο πέρα. Καταλάβαμε. Άρα, την... λέτε σε αυτά και τα μεγάλα συγκροτήματα, τα εμπορικά κέντρα, εμείς δεν θέλουμε να ανοίξουμε τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Εμείς θα κινηθούμε με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, το πλαίσιο που έχει τεθεί από τη συμφωνία, και εκεί, και σε αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις και ασπίδες προστασίας για να μην υπάρξει και το παραμικρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Να υπογραφούμε να είστε στις βιταμίνες, ενδεχομένως από τη στιγμή που θα πολλούνται να υπάρχει και ένα όφελος για τον καταναλωτή με την έννοια αυτό της, της τιμής και του ανταγωνισμού. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Τώρα, να πούμε κάποιες ερωτήσεις. Όσο μπορείτε πιο σύντομα να τις απαντήσει, Υπουργέ, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις να τα απαντήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δείτε αυτό, Υπουργέ. Λέει να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος στη Δράμα, στα νοσοκομεία καπνίζουν όλοι παντού. Αυτό το πράγμα με τα νοσοκομεία να καπνίζουν μέσα είναι λίγο θετοκοσμικό. Αν ήταν μόνο στη Δράμα, κύριε. Όχι, σας το λέω τώρα γιατί μας. Δεν πρέπει κάτι να γίνει. Θα το επιλύαμε γρήγορα, αλλά δεν είναι. Δεν πρέπει κάτι να γίνει με τον αντικαπνιστικό νόμο στα νοσοκομεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τριτοκοσμική υπάρχουν, εικόνα. Αυτή. Υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες που. Υπάρχουν αστυνομικό δεν αντιμετωπίζεται. Όχι, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες που συσχετίζουν τις προληπτικές παρεμβάσεις αυτού του τύπου με το τεράστιο δημοσιονομικό όφελος που έχει το σύστημα μακροπρόθεσμα από την αποφυγή καρκίνων κλπ. Άλλη ερώτηση, Υπουργέ. Να. Θα μειώσετε τη συμμετοχή στα φάρμακα το 1 ευρώ ανασυνταγή. Λοιπόν, επειδή είναι ακριβώς σε σύνδεση με την προηγούμενη συζήτηση. Εμείς λοιπόν θέλουμε σε αυτό το θέμα των φαρμάκων που είναι πολύ κρίσιμο να διασφαλιστεί πρώτον οι ανάγκες του ασθενή. Ο ασθενής είναι ο αδύναμος σε αυτή την υπόθεση. Άρα η πρόσβασή του σε φάρμακο ποιοτικό, καλά ελεγμένο από ένα αναβαθμισμένο ελεκτικό μηχανισμό όπως είναι ο ΕΟΦ, εχωρίως παραγόμενο όσο είναι δυνατόν, μας ενδιαφέρει να αυξηθεί η διείσδυση ποιοτικών γενοσύμων που παράγονται στη χώρα μας και να υπάρξει προστιθέμενη αξία και να στηριχθούν θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα στην χώρια βιομηχανία, και με μία προσπάθεια να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν καταρχήν στόχο τον ίδιο τον ασθενή. Σήμερα υπνεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση και ως ποσοστό, αλλά και ως απόλυτη τιμή. Ξέρετε δηλαδή, σήμερα. Το 2011 6,5 ευρώ. Μπράβο. Μέσα τώρα, είναι 10,9. 10,9 ανασυνταγή. Και έχουμε και επιπλέον το 1 ευρώ. Η πρόθεσή μας λοιπόν είναι, και το μελετάμε τώρα, να αρθεί η επιβάρυνση του 1 ευρώ ανασυνταγή και να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής, ιδιαίτερα για κατηγορίες του πληθυσμού που έχουν χρόνια νοσήματα, που έχουν επαναλαμβανόμενες συνταγές, που τέλος πάντων σε συστηματική βάση επιβαρύνονται. Πότε, Υπουργέ, λέτε να το καταργήσετε? Θέλει μια επεξεργασία αυτό, θέλει και μια δημοσιονομική αποτύπωση. Στο πρώτο πόσα λεφτά παίρνουμε από αυτό? Από ποιο, από το 1 ευρώ. Το 1 ευρώ, πόσα λεφτά είναι? 55 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και πού θα τα βρείτε αυτά? Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε με τρόπους, το επεξεργαζόμαστε. Ναι, γιατί πρέπει, έχουμε ακούσει και από άλλους υπουργούς και βλέπετε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στο τέλος. Εντάξει. Άρα μέσα στο 16. Κοιτάξτε, ναι, μέσα στο 16, βεβαίως. Η πρόθεσή μας είναι στο επόμενο διάστημα να γίνει ένα μικρό βήμα ανακούφισης. Αλλά μην καταργήσετε όλο το ευρώ, καταργήσετε το 0,50. Κοιτάξτε, μπορεί, υπάρχουν διάφορες ιδέες να μπουν κάποια κριτήρια στην κατάρρευση ή να αφορά το. Θέλει μια μελέτη. Εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Ναι, θέλει μια μελέτη. Πολλά ερωτήματα. Το προτιθέμε θα το κάνουμε. Πολλά ερωτήματα το απαντήσατε, αλλά πείτε το ξεκάθαρα για να το ακούσει ο κόσμος και για τους επικουρικούς γιατρούς και για το επικουρικό προσωπικό. Τι θα γίνει με όλους αυτούς που η σύμβασή τους λύγει 31 Δεκεμβρίου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό από το σύστημα σε αυτή τη φάση που θέλουμε να το σταθεροποιήσουμε λειτουργικά το σύστημα. Άρα λοιπόν. Εξετάζουμε και είμαστε ας πούμε στην τελική φάση να δώσουμε μία παράταση. Τώρα το αν θα είναι εξάμηνη ή ετήσια είναι κάτι το οποίο το μελετούμε. Ωραία. Θα το ανακοινώσουμε. Πάμε πολύ σύντομα. Στο άλλο. Τώρα, Υπουργέ, εμείς πολλές φορές όταν έρχονται εδώ Υπουργοί Υγείας, το βασικό μεγάλο θέμα τα τελευταία χρόνια είναι τα χρέη του ΕΟΠΗ. Τα χρέη των νοσοκομείων, τα χρέη των. Αυτό πόσο μεγάλη τρύπα είναι, την έχετε συνολικά στο. Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλη τρύπα. Σήμερα τα νοσοκομεία χρωστάνε περίπου 1,1 δις στους προμηθευτές τους και ο ΕΟΠΗ χρωστάει περίπου 1,7 δις.
Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα συνολικό χρέος του τομέα της υγείας 2,8 δισεκατομμύρια σε σύνολο δημόσιου, σε σύνολο δηλαδή οφειλών του κράτους προς τους συναλλασσόμενους με αυτό 6,5 με 7 δις. Δηλαδή είναι τεράστια η συμμετοχή του τομέα της υγείας. Σχεδόν το μισό. Λεφτά δεν υπάρχουν. Προσέξτε. Εδώ τώρα αυτό που προσδοκούμε να υπάρξει μια βελτίωση είναι μέσα από την εισρωή των χρημάτων από τη συμφωνία που θα αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Αυτά από τα 2 δις δηλαδή τώρα τα οποία περιμένουμε να εκταμιευτούν, πιστεύω ότι ένα σημαντικό ποσοστό θα πάει στον τομέα της υγείας. 500 εκατομμύρια. Θα προσπαθήσουμε να είναι εκεί περίπου. 200 περίπου για τα νοσοκομεία και ίσως αντίστοιχο ποσό για τις οφειλές του ΕΟΠ. Είναι σημαντικό να ομαλοποιηθεί λίγο η ροή πληρωμών προς τους προμηθευτές. Εξαιτίας αυτής της δυσκολίας υπάρχουν όλες οι γνωστές ελλείψεις υλικών, αναλωσίμων κλπ. Ακόμα και φτηνών υλικών και που είναι πραγματικά προσβλητικό για την εικόνα του συστήματος υγείας να υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Θέλει μια προσπάθεια λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό. Μέχρι τέλος 15 είναι πολύ, επιτρέψτε μου να πω, είναι κρίσιμο όμως να διασφαλίσουμε πιο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υγείας που εισπράττονται από τα ασφαλιστικά ταμεία να προωθούνται στη συνέχεια στον ΕΟΠΗ. Σήμερα τα ταμεία χρωστάνε 1,5 δις στον ΕΟΠΗ. Έχετε δίκιο. Αν δηλαδή αυτό είχε επιληθεί, θα ήταν πολύ κανονική η ροή. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, Υπουργέ, για το 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Οι δανειστές έχουν ζητήσει ισοδύναμα, προκειμένου να μην ισχύσει. Ναι. Έχουν βρεθεί, θα βρεθούν αυτά τα ισοδύναμα ή υπάρχει θέμα επιστροφής του 5 ευρώ? Όχι. Θέμα επιστροφής του 5 ευρώ, δηλαδή ενός εισιτηρίου πρόσβασης στο σύστημα, δεν υπάρχει. Εμείς θεωρούμε ότι σήμερα. Καθαρά, ξεκάθαρα τέλος. Έχουμε υγειονομική κρίση στη χώρα. Έχουμε υγειονομική φτώχεια, υπάρχει πληθυσμός αποκλεισμένος. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε επιβαρύνσεις. Το ισοδύναμο και έχει βρεθεί. Το ισοδύναμο έχουμε μελετήσει σενάρια, ήδη έχουν αποσταλεί, έχουν αρχίσει μια, ας πούμε, διερεύνηση με τους θεσμούς. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ωραία, σε αυτό θα βρεθεί το ισοδύναμο. Και απλώς είμαστε σε μια φάση που δεν είναι ανακοινώσιμο το συγκεκριμένο μέτρο. Υπουργέ, δύο άλλα θέματα τα οποία τουλάχιστον βλέπω εδώ και έχουμε σημειώσει. Τι θα γίνει με αυτή την τροπή με τα ασθενοφόρα? Με τα ασθενοφόρα. Δηλαδή, προχθές δείξαμε ένα ρεπορτάζ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα. 800-900.000 χιλιόμετρα. Και δεν μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός 3 χρόνια τώρα. Όχι 3 χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ παραλάβαμε πραγματικά ένα σύστημα μπλοκαρισμένο. Αυτός ο διαγωνισμός εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Υπήρχαν διαδοχικές εστάσεις, δικαστικές προσφυγές κλπ. Των εμπλεκομένων εταιριών. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε. Έγινε μια προσπάθεια από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και από τον κύριο Κουρουπλή να δοθεί μια πολιτική λύση, επιτρέψτε μου τον όρο να πω, και μάλιστα εις γνώση της Επιτροπής Υγειονομικών Υποθέσεων της Βουλής, να συμφωνήσουμε όλοι ότι κατά κάποιο τρόπο θα γίνει μια, ας πούμε, ισότιμη κατανομή στις εταιρείες και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό δεν έγινε δυνατόν να προχωρήσει. Υπήρξαν διάφορες, ας πούμε, στάσεις νομιμότητας κλπ. Ξέρετε, πόσα χρόνια το θυμάμαι το ξέρω. Από λοιπόν, τη Βουλή κατατίθενται ερωτήσεις χρόνια τώρα για αυτή την ιστορία. Ήδη όμως το μισό κομμάτι αυτού του διαγωνισμού, τα 90 ασθενοφόρα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχουν κατοχυρωθεί στην εταιρεία. Πιέζουμε ο χρόνος παράδοσης να επιταχυνθεί για να μπορέσουμε να τα έχουμε αυτά. Σημαίνει πότε δηλαδή? Μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι συμβατικό. Άρα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε 90 καινούργια ασθενοφόρα. Θα προσπαθήσουμε να τα έχουμε 90 καινούργια ασθενοφόρα. Γιατί είναι ντροπή να πάει κάποιο ασθενοφόρο να παίρνει τον ασθενή και να μένει στη μέση του δρόμου από βλάβη. Και αυτό που κάνουμε τώρα, προσπαθούμε το άλλο κομμάτι, τα υπόλοιπα 96, να βρούμε τον τρόπο να μην χαθούν τα χρήματα ή να μεταφερθεί ως γέφυρα στο νέο ΕΣΠΑ μέσα στο 2016 για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά και την ασφάλεια των πληρωμάτων και κυρίως την ασφάλεια των ασθενών. Πολλά ερωτήματα για την παράταση, αν ισχύει και για το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται σε μετακίνηση. Η παράταση αυτή που θα δοθεί
του εξαμήνου που είπατε για τους επικουρικούς. Αυτό το εξετάζουμε, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά τώρα εάν κάθε μετακίνηση με την οριακότητα της στελέχωσης που έχουν τα τμήματα και η παραμικρή μετακίνηση ενός ανθρώπου αποδιοργανώνει το σύστημα, δυσκολεύει τις βάρδιες. Τα ιατρία. Αυτό θα το δούμε, γιατί είναι αρκετοί που είναι όντως εκεί και η πρόθεσή μας είναι ερωτήματα. Σε αυτή τη φάση που είναι σε αστάθεια το σύστημα να μην υπάρξει διακινδύνευση. Μάλιστα. Και να παραμείνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι ΕΟΠΗ θα στελεχωθούν, ρωτούν πολύ. Αυτό, κοιτάξτε, ένα μεγάλο θέμα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Και αυτό το είπε και η κυρία Παγών. Το είπε η κυρία Παγών και πολύ σωστά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα το φίλτρο, ο ιθμός για την πρόσβαση στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και υπάρχει συσσόρευση στα ΤΕΠ, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, ιδιαίτερα την ώρα της εφημερίας. Αυτό είναι, κατά την άποψή μας, το μεγάλο έλλειμμα του συστήματος και η μεγάλη μεταρρυθμιστική πρόκληση της επόμενης περίοδου. Έχουμε πολύ καλά έτσι, επεξεργαστεί ένα σχέδιο. Το θέμα είναι να μην μείνει αυτό το σχέδιο στα χαρτιά, αλλά να είναι όντως μια παρέμβαση που θα ξεκινήσει σύντομα. Θα έχει μια πιλωτική εφαρμογή αναγκαστικά. Ο βασικός πυρήνας αυτής μέσα στο 16 και μάλιστα σε ορισμένες επιλεγμένες περιοχές, επιλεγμένες αστικές περιοχές. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και πόρους του ΕΣΠΑ για αυτό το σκοπό. Ο πυρήνας αυτής της αλλαγής είναι ότι πάμε σε ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο με ιατρία γειτονιάς, με οικογενειακό γιατρό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και αυτό όμως πρέπει να πάει παράλληλα, αυτό θέλω να πω, με την αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΕΟΠΗ. Πρέπει πολύ να είναι και ιδιαίτερα των εργαστηρίων τους. Είναι δεκάδες ερωτήσεις. Σήμερα δυστυχώς ο κόσμος επιβαρύνεται πάρα πολύ οικονομικά στον τομέα της εργαστηριακής διάθεσης. Μια φορά να το εξηγήσουμε αυτό. Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Το έχετε βρει το θέμα μπροστά σας. Και είναι ένας τομέας το οποίο ανακουφίζει τα νοσοκομεία και δεν είχε πολύ μεγάλη πρόθεση. Ανακουφίζει. Και εκεί μια σοβαρή και σχεδιασμένη παρέμβαση. Υπάρχουν. Βεβαίως, αυτό είναι η υποχρέωσή μας να το κάνουμε, γιατί είναι ζήτημα εξυγχρονισμού και αναδιοργάνωση της λειτουργίας των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει και το σύστημα των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, το ραντεβού, να είναι πιο διαφανές και πιο. Και ιδιαίτερα τη λίστα χειρουργείου. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί είναι ένα μηχανισμό. Στον ιδιωτικό τομέα που συναλλαγή. Υπάρχει, και στον ιδιωτικό τομέα. Α, και στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Χασακόπουλε, έχουμε μία, επιτρέψτε να πω τον όρο, μεροληψία υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού γενικώς και ορίστος μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διότι αυτός ο ανταγωνισμός είναι άνισος. Ακούστε, δώστε μας τη δυνατότητα. Θέλουμε όμως, ένα... θέλουμε αυξάνοντας τη δυνατότητα του δημόσιου συστήματος υγείας να καλύπτει ανάγκες, να έχει και βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας ένα συμπληρωματικό ρόλο με σαφείς κανόνες και όρια. Και να είμαστε κι εμείς εντάξει στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους παρόχους. Δώστε μας τη δυνατότητα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα μπουν και οι πολιτικοί. Θα μείνετε μέσα μόνο για 3 λεπτά για να μας πείτε τα μέτρα που θα πάρετε για τους πρόσφυγες όσον αφορά την περίθαλψή τους. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.